Μαζί μας η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλες τις Μεσσήνιες, σε όλους τους Μεσσήνιους. Χρειάστηκε μια δική σας παρέμβαση, και έτσι έχουμε στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης αυτές του είδους τις συμπεριφορές από τους αρνητές και αντιεμβολιαστές, που δυστυχώς έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα συνήθεις. Και νομίζω ότι θα έχουμε αυτή τη φορά την παρέμβαση της δικαιοσύνης κάτω-κάτω. Ελέγχονται αυτές τις περιπτώσεις? Καταρχάς, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση, γιατί με αφορμή την ερώτηση την οποία κατέθεσα, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζαχαρής, ζήτησε, έκανε εισαγγελική παραγγελία προς όλους τους εισαγγελείς εφετών και πρωτοδικών της χώρας, προκειμένου να διερευνούν τις περιπτώσεις των αρνητών αντιεμβολιαστών γονιών, οι οποίοι βλέπουμε ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό με το άνοιγμα των σχολείων, κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα δημιουργούνται πολύ σοβαρά προβλήματα εις βάρος των δασκάλων και των καθηγητών, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να τηρούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, να τηρούν και να εφαρμόζουν τον νόμο για την ασφάλεια των παιδιών μας. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ θετικό το ότι η δικαιοσύνη έδειξε πολύ άμεσα, αντανακλαστικά, ότι είδε αυτή την παρέμβαση, είδε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς αυτό θα εφαρμοστεί. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι θεωρώ ότι χρειάζεται να υπάρξει και μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων προστασίας των εκπαιδευτικών μας, γιατί δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε μια παράνοια. Ναι, είναι παράνοια. Σε αυτό θα ήθελα λίγο να σταθώ, γιατί το σωστά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο πραγματικά σε ορισμένες περιπτώσεις, είτε οι καταστηματάρχες επαγγελματίες να το παίζουν αστυνομικοί για να ελέγχουν τα πάντα, είτε οι εκπαιδευτικοί τώρα να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για να εφαρμόζουν τον νόμο. Αυτή είναι η νόμη, τι να κάνουμε. Αλλά γενικά, επειδή μπαίνουμε σε μια συνθήκη προστασίας της δημόσιας υγείας, έτσι όπως τουλάχιστον αυτό καθορίζεται και από τους ειδικούς, πρέπει να υπάρχει και μια συγκεκριμένη συνθήκη προστασίας όλων αυτών των ανθρώπων. Είναι ακριβώς αυτό. Δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση η πολιτεία, το κράτος, απόν από όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν μπορεί να περιμένουμε να βγάλουν το φίδι από την τρύπα ολομόναχοι, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα σχολεία, οι επιχειρηματίες στην εστίαση ή οτιδήποτε. Και οφείλω να σας ομολογήσω ότι δυστυχώς ήταν απούσα τις πρώτες μέρες όλο αυτό. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εγώ τη συγκεκριμένη ερώτηση δεν την κατέθεσα σήμερα, την έχω καταθέσει ήδη εδώ και τρεις ημέρες. Δηλαδή, αυτά είναι γεγονότα τα οποία φάνηκαν από την πρώτη ημέρα. Θα περίμενα λοιπόν πολύ πιο άμεση αντίδραση από την πολιτεία, προκειμένου να καταλάβουν οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν, δίνουν όλο τους το είναι για να τηρείται ο νόμος, για να εφαρμόζεται ο νόμος, για να είμαστε ασφαλείς, για να είναι ασφαλή τα παιδιά μας στα σχολεία, για να είμαστε ασφαλείς όταν πάμε να φάμε σε ένα εστιατόριο. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει έμπρακτα μία υποστήριξη, να μην νιώθουν ότι είναι μόνοι σε όλο αυτό. Δυστυχώς αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως σας είπα, ότι η δικαιοσύνη αντέδρασε και αντέδρασε άμεσα. Περιμένουμε να δούμε ένα δίχτυ προστασίας με πιο συγκεκριμένα μέτρα και από τη μεριά της ελληνικής πολιτείας, από τη μεριά της αστυνομίας, από τη μεριά του κράτους, να υπάρχει κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση θα δίνει κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Ειδικά για τα σχολεία. Θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα. Ήδη τις τέσσερις πρώτες ημέρες, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε, είχαμε γύρω στα 2.000 κρούσματα. Και εδώ πέρα δεν μιλούμε για το εμβόλιο, μιλούμε για την χρήση της μάσκας και για τα self-test. Παιδιά, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Για να μπορούμε να αφήνουμε κάποια τέτοια φαινόμενα που μπορεί να φαίνονται γραφικά στην αρχή, όμως καταλαβαίνουμε όλοι σε τι κατάσταση δύσκολη μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τα εφίστονται όλα αυτά, οι οποίοι αναγκάστηκαν να περάσουν ώρες μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα για κατηγορίες και μηνύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εσχάτη προδοσία, με βασανισμό ή οτιδήποτε άλλο το οποίο είναι παντελώς παράλογο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Φαίνεται ότι μπορεί όλο αυτό να καταλήξει και να γίνει μια φάμπρικα. Τι θα συμβεί, άμα δεν υπάρχει λοιπόν μια ισχυρή ανταπάντηση και από τη μεριά του κράτους? Αυτό είναι αυτό το οποίο λέμε. Αυτό περιμένουμε. Η δικαιοσύνη δείχνει το δρόμο. Περιμένουμε να δούμε και η κυβέρνηση τι περαιτέρω μέτρα πρόκειται να ανακοινώσει για την στήριξη όλη αυτή τη κατάσταση κόντρα στην παράνοια.
Νομίζω το προσεγγίσατε με την απόλυτη πληρότητα και της αγωνίας ενός γονέα, αλλά πολύ περισσότερο και της αγωνίας της ίδιας της κοινωνίας και ακολούθως και της πολιτικής. Να έρθω σε ένα άλλο ζήτημα που έχει σχέση με την πολιτική διάσταση των πραγμάτων, επειδή μπήκαμε σε μια πληθώρα ανακοινώσεων με αφορμή και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν εσείς ενστερνίζετε την αισιοδοξία της κυβέρνησης μετά και την αναθεώρηση του στόχου της ανάπτυξης προς τα πάνω κατά πολύ, ή ποια είναι η δική σας εκτίμηση μετά και την τοποθέτηση και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε μια πλειοδοσία παροχολογίας, λες και είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι μια αλήθεια και όσο και αν ο κ. Μητσοτάκη έχουμε ένα ζήτημα με τη σύνδεση με την κυρία Γιανακοπούλου μέχρι να επιδιορθωθεί αυτό. Να πούμε πως φυσικά το κρίσιμο θέμα έχει να κάνει με την όλη κατάσταση στην οικονομία. Τα συζητήσαμε νωρίτερα και με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Πάμε να την ακούσουμε. Κυρία Γιανακοπούλου, σας ακούμε τώρα. Α, δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε καθαρά. Ναι. Ωραία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ακούσαμε μία παροχολογία τόσο από τη μεριά της κυβέρνησης όσο και από τη μεριά του κ. Τσίπρα. Όσο και αν διέψευσε ο κ. Μητσοτάκης τις εκλογές, όλες αυτές οι παροχές οι οποίες φαίνεται να προχώρησε και με τον σύντομο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή μέτρα τα οποία θα ισχύσουν είτε για 6 μήνες είτε για 3 μήνες, νομίζω ότι δίνουν δίκιο στην αντιπολίτευση να θεωρεί ότι όλα αυτά έχουν ένα προεκλογικό άρωμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι αισιόδοξη, όμως ξέρετε κάτι, εγώ δεν θα σας πω τι λέω εγώ. Θα σας πω τι λέει ο επιμελητηριακός κόσμος. Τι λέει η έρευνα που έκανε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Ελλάδας πριν από λίγο καιρό, όπου έδειχνε ότι το 25-30% των επαγγελματιών φοβούνται ότι θα βάλουν λουκέτο για τον εξής λόγο. Γιατί έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλές οφειλές, τόσο προς την εφορία, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν ακούσαμε λοιπόν μια ολοκληρωμένη, αν θέλετε, παρέμβαση, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να στηρίξει τον κόσμο αυτό, τον επιχειρηματικό κόσμο, τον επαγγελματικό κόσμο. Και η λύση είναι μόνο μία. Νομίζω το είπε και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων, ο κ. Χατζηθεοδοσίου, ότι πρέπει να εξεταστεί σοβαρά ένα κούρεμα αυτών των οφειλών, οι οποίες έχουν συσσωρευτεί μέσα στην κρίση σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δεχτεί πολύ ισχυρά πλήγματα και μετά από 10 χρόνια. Από τη μεριά του ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν μπορώ να το αφήσω και αυτό ασχολίαστο, νομίζω ότι αυτό το οποίο ακούσαμε ήταν ξανά μια κατάσχετη παροχολογία και μια έτσι διαρκής καταγγελία, σαν να μην έχει καταλάβει τελικά για ποιο λόγο έχασε και πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει σαν υπεύθυνη αντιπολίτευση. Δεν ακούσαμε μια συγκεκριμένη κοστολόγηση όλες αυτές τις βεντάλες των μέτρων ή παροχών, για να το θέσω περισσότερο. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύλογο να υπάρχουν αμφιβολίες, γιατί ο κόσμος, ο λαός, ο ελληνικός λαός, ακόμα θυμάται ποιο ήταν το αποτέλεσμα και τι απέγινε και το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα. Άρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύλογες οι αμφιβολίες των όσων είπα, που ήταν νομίζω ξανά μια κατάσχετη παροχολογία. Και ακριβώς στον αντίποδα, ανάμεσα στις παροχές που έδωσε με το συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και οι οποίες δυστυχώς δεν απαντούν στρατηγικά και στα κέρια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στον λαϊκισμό του κ. Τσίπρα, που μας δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει τελικά γιατί ο κόσμος τον έδιωξε από την κυβέρνηση και τον οδήγησε στην αξιωματική αντιπολίτευση, υπάρχει μια υπεύθυνη φωνή, η φωνή του ΠΑΣΟΚ, η φωνή του κινήματος αλλαγής, με συγκεκριμένο τρόπο, με λογικό τρόπο, με το να βάζουμε στο επίκεντρο τον μικρομεσαίο, γιατί αυτόν πρέπει να βάλουμε. Αυτό, ο μικρομεσαίος, είναι το στήριγμα και ροχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, και συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, χωρίς να οδηγούμαστε στις υπερβολές ούτε του ενός ούτε του άλλου. Αυτό είναι το ζητούμενο και εμείς έτσι θα συνεχίσουμε και έτσι θα κινηθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή. Για τα εσωκομματικά θα τα πούμε σε μια επόμενη συζήτηση. Να είστε καλά.